Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία δικαίωσε ασφαλισμένη, της οποίας ο ΕΦΚΑ υπολόγισε λάθος τη σύνταξη και εξαιτίας της υπερβολικής καθυστέρησης διόρθωσης του ποσού υπέστη ζημιά και απώλεια εισοδήματος. Προτίμησε να μην ασκήσει έφεση η κυβέρνηση, ο ΕΦΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας, και έτσι η απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Δεν υπάρχει κανένας βαθμός περαιτέρω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν και άλλοι αδικημένοι που έχει καθυστερήσει η εκαθάριση της σύνταξής τους ή και άλλη συνταξιοδοτική παροχή σε φάπαξ, επικουρική, μέρισμα για στρατιωτικούς κλπ. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο και για χιλιάδες άλλους ασφαλισμένους που περιμένουν χρόνια στην ουρά για τη σύνταξή τους. Η υπόθεση που σχολιάζουμε τώρα αφορά στο βάθος πενταετίας, άρα αφορά παλιές συντάξεις που έστω και αν την τελευταία περίοδο έχουν καθαριστεί και έχουν αποδοθεί, αφορά σημερινές συντάξεις που καθυστερούν και αφορά, κυρία Καριωτάκη, και μελλοντικές συντάξεις που θα καθυστερήσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Atlas, τους τελευταίους μήνες έχουν διπλασιαστεί οι απονομές συντάξεων. Ωστόσο, υπολογίζεται πως το Μάιο ο όγκος των εκκρεμών κύριων συντάξεων έφτασε τις 150.000. Καθημερινά ανθρώπους εδώ που έρχονται και μας καταγγέλνουν τι γίνεται με τη σύνταξή μας. Είναι 3 χρόνια, 4 χρόνια και δεν έχουν πάρει τη σύνταξή μας. Και ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι πεινάνε. Περνούν πολύ δύσκολες μέρες. Χρωστούσε πολεοδομία, χρωστούσε έμφυα, χρωστούσε φόρους, χρωστούσε στο ΚΕΑΟ ασφαλιστικές οφειλές. Που χρωστούσε η συγκεκριμένη κυρία κάποια λίγα χρήματα, εδώ είχε πρόστιμα και καμιά φορά στη διετία-τριετία τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις υπερβαίνουν το ίδιο το ποσό, το κεφάλαιο, κυρία Καριωτάκη. Άρα και άτοκα δίδεται και διπλοφορολογούνται, α, και καθυστερούν 4 χρόνια, υπό αυτή την έννοια χρειάζεται ισότητα στα όπλα του κράτους και των πολιτών. Στο μεταξύ, άνοιξε ο δρόμος για τη συμμετοχή δικηγόρων και οικονομολόγων στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, μετά και την υπογραφή από τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης τους. Η έκδοση των συντάξεων, των αποφάσεων για συντάξεις, κυρία Καριωτάκη, κατά το Σύνταγμα και σύμφωνα με νόμους δεκαετιών, είναι αρμοδιότητα δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων υπαλλήλων. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν ολιγορίες και δεν φταίνε οι υπάλληλοι, αλλά φταίνε οι επικεφαλής των οργανισμών. Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τις καθυστερήσεις των συντάξεων στους δικηγόρους και στους λογιστές. Να φύγει. Την επικουρική πάλι να τη δώσει σε ιδιωτικά χέρια, που να μαζεύουν τα λεφτά. Μια στιγμή θα σου λέει η ιδιωτική εταιρεία ότι φτώχευσα